Και θα πάμε να δούμε τον Νικόλα Νανούρη, γιατί κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία έχουν ξεπουλήσει τα υπογλώσσια. Καλημέρα Νίκο. Με τις επιλογές του πράγματος. Αναφρασμός και προβληματισμός. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Ναι, δεν θα λέγαμε ότι έχουν υποδεχτεί με θετικό τρόπο την αναμενόμενη υπουργοποίηση του Μάρκο Ρούμπιο στο State Department. Και το βλέπουμε αυτό σε αρκετά τουρκικά μέσα ενημέρωση, τα οποία ουσιαστικά αναφέρουν ότι αν τελικά ο Μάρκο Ρούμπιο είναι τελικά ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για το State Department, θα είναι ο μεγαλύτερος αντιτούρκος ο οποίος έχει αναλάβει ποτέ το συγκεκριμένο αξίωμα. Και αυτό το στηρίζουν σε μια σειρά από λόγους. Θεωρούν καταρχάς ότι αν υπουργοποιηθεί, δεν θα αρκεί η τηλεφωνική διπλωματία που είχε αναπτύξει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν. Καθώς θεωρούν ότι είναι υπέρμαχος της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι αυτός ο οποίος ήταν εισηγητής του νομοσχεδίου της άρσης εμπάρκο όπλων στην Κύπρο μαζί με τον Μπόμ Μενέντες, αλλά και υπέρμαχος υποστηρικτής του άξονα Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Τον κατηγορούν βεβαίως ότι έχει ξεκάθαρες θέσεις υπέρ του Ισραήλ εδώ πέρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί ότι η Χαμάς ευθύνεται για το αιματοκύλισμα που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Επίσης, η άλλη κόκκινη γραμμή που υπογραμμίζουν εδώ στην Άγκυρα είναι το θέμα των Γκιουλενιστών, του κίνηματος Γκιουλέν. Θεωρούν ότι έχει στενές σχέσεις με το συγκεκριμένο κίνημα και σημειώνουν τη συνάντηση που είχε το 2019 με τον γνωστό μπασκετμπολίστα Ινές Καντέρ, ο οποίος αποτελεί κόκκινο πανί για την Άγκυρα και θεωρείται ότι έχει σχέσεις με το συγκεκριμένο κίνημα. Mm-hmm. Αλλά έχει ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια βεβαίως, είναι και το Συριακό, θα λέγαμε, καθώς ο 53χρονος γερουσιαστής είναι υπέρμαχος των Κούρδων της Συρίας, τους οποίους η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση και δεν θέλει να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από την περιοχή. Ναι. Είναι αυτό Κούρδοι της Συρίας. Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά να πούμε το εξής τώρα. Είναι και λίγο παραλογισμός όλα αυτά. Γιατί τώρα οι Αμερικανοί δεν αυτοπροσδιορίζονται με βάση τα δικά μας δεδομένα σε μια μικρή γειτονιά του πλανήτη. Με μεγάλα συμφέροντα, εγώ δεν λέω. Αλλά τώρα δεν ξυπνάει το πρωί ο Ρούμπιο και λέει πώς θα κάνω τη ζωή δύσκολη του Ερντογάν. Όμως η γραμμή για τους Κούρδους δεν είναι ούτε του Ρούμπιο, είναι αμερικανική. Οι Κούρδοι είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι των Αμερικανών από την εποχή της εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράκ. Ξεκάθαρο. Δεν αλλάζει κάτι ο Ρούμπιο σε αυτό. Ούτε η επιλογή του σε αυτό. Ακριβώς. Ότι υπάρχει μια κακή χημεία με τον Ερντογάν. Ναι, αυτός δεν είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι εύκολα θα δώσουν θερμή χειραψία στον Πουτάν. Ναι, αλλά σημαίνει ο μεγαλύτερος αντιτούρκος θα είναι που έχει αναλάβει ποτέ αυτό το αξίωμα. Τώρα. Οι Τούρκοι είναι σε ένα παραλογισμό. Έτσι ξεκινάνε όμως. Όταν άκουσαν το όνομά του. Για είναι σε ένα παραλογισμό με αυτή την ιστορία, νομίζω. Γι' αυτό. Ναι, Νίκο. Γι' αυτό και κάποιοι δεν βιάστηκαν να πανηγυρίσουν όταν εκλέχτηκε εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θεωρούν ότι όντως η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και με το θέμα των Κούρδων θα είναι η ίδια, δεν θα αλλάξει δραματικά. Και φαίνεται και με την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο. Τις ίδιες απόψεις έχει εκφράσει και ο νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο Μάικ Γουόλς, ο οποίος έχει πει ότι οι Κούρδοι της Συρίας μετά το Ισραήλ είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα έχει ζητήσει και κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας το 2019 μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έκανε η Τουρκία στη Βόρεια Συρία. Είναι δύο πρόσωπα λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Μάικ Γουόλς, οι οποίοι μόνο με θετική ανταπόκριση δεν έχουν γίνει αποδεκτοί στην Άγκυρα. Σήμερα βλέπουμε και στα φιλοκυβερνητικά μέσα να μιλάνε για προβληματικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ στη στελέχωση της νέας κυβέρνησής του. Αρχίσαμε τώρα, γιατί θα δούμε και άλλα πρόσωπα το επόμενο διάστημα. Έτσι σε βασικά και κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Οπότε θα δούμε, Νίκο, και η Τουρκία τι θα λέγει αυτά. Ούτε ο Τραμπ. Έχεις δίκιο. Ούτε ο Τραμπ διορίζει υπουργούς με βάση το ποια είναι η άποψή του, η γνώμη του και η σχέση του με την Τουρκία. Σαφώς. Ούτε οι υπουργοί αυτοί με το που αναλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιό του ανοίγουν στη σελίδα που λέει ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να τα ξεχάσουμε αυτά. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ο δικός μας μικρόκοσμος. Για αυτούς το project και θέματα που μπορεί να αφορούν εμάς περισσότερο. Είναι μεγαλύτερο. Όμως, αυτές οι επιλογές έχουν κάνει τον Ερντογάν να πάει στον κουβά σε δύο βασικές δικές του επιλογές. Mm-hmm. Δηλαδή, η πρώτη ήταν να πάει σε απόλυτη ρήξη με το Ισραήλ και ειδικά με το Μετανιάχου. Στον κουβά η επιλογή αυτή δεν του βγαίνει με το νέο administration. Και η άλλη ήταν η άρρηκτη δεσμή με το Ιράν. Νομίζω εχθρικότερη αμερικανική κυβέρνηση στις τελευταίες δεκαετίες με το Ιράν δεν μπορούσε να του προκύψει. Στον κουβά και αυτή η επιλογή.
Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και τα δύο πρόσωπα που επιλέγει, και τα δύο πρόσωπα που επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρούνται γεράκια λόγω της πολιτικής εναντίον της Κίνας και του Ιράν. Και το κρατάμε αυτό. Δηλαδή, πρέπει η Τουρκία σιγά σιγά να αρχίσει να προσαρμόζεται στη νέα πολιτική, του πιο σκληρή πολιτική. Μάλλον έχω εμπιστοσύνη, παιδιά. Θα το στρίψει. Του έχω εμπιστοσύνη, θα το στρίψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Ερντογάν δεν είναι τυχαία 25 χρόνια, παιδιά. Έμα, είναι τυχαίο. Νίκο, πάμε λιγάκι να μας πεις και για αυτές τις προειδοποιήσεις που είχαμε από τον Μπαχτζελή και για τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και για τον Τζο Μπάιντεν σχετικά με τη Μέση Ανατολή αλλά και το Κυπριακό. Τι ακριβώς είπε? Ουσιαστικά, χθες ο Ντεβλίν Μπαχτζελή έστειλε ένα μήνυμα. Έλυσαν να στείλει ένα μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Ναι, μεν δήλωσε ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι Αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ωστόσο, έστειλε και κάποιες προειδοποιήσεις σχετικά με το Κυπριακό. Αν θα επιλέξει δηλαδή ο Τραμπ να υιοθετήσει το διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και το Κυπριακό, ή αν θα αγνοήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Από αυτούς τους παράγοντες, αλλά και βεβαίως και από τη στάση του στο Ισραήλ και με τους Κούρδους της Συρίας, από αυτούς τους παράγοντες θα φανεί αν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις θα βαδίσουν στη σωστή πορεία. Αυτό είναι το μήνυμα, ναι, θα λέγαμε, του Ντεβλέτ Μπαχτζελή και της τουρκικής κυβέρνησης, γιατί συνήθως για τα σημαντικά θέματα εδώ μιλάει τελευταία πρώτα ο Ντεβλέτ Μπαχτζελή και μετά ακούμε τον Ταγί Περντογάν να αναφέρεται σε αυτά. Έτσι, ναι. Βγαίνει μπροστά ο λαγός. Σε αυτό που... Ακριβώς, κάπως έτσι. Ενώ άσκησε βεβαίως και σκληρή κριτική και εναντίον του Τζο Μπάιντεν. Δεν έσταξε μέλη για τον Τζο Μπάιντεν, τον οποίο ουσιαστικά κατηγόρησε ότι προσπάθησε να ανατρέψει τα προηγούμενα χρόνια τον Ταγί Περντογάν. Δηλαδή, ναι, δεν είναι υπέρ των δημοκρατικών ο Μπαχτζελή. Αφήνει ένα παράθυρο ευκαιρίας, θα λέγαμε, στον Ντόναλντ Τραμπ να δείξει με τις πολιτικές του αν όντως πιστεύει στην αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων με βάση τους παράγοντες που αναφέραμε προηγουμένως. Ναι. Μάλιστα. Θα φανεί. Νίκο. Άκου τώρα πόσο παράλογο ακούγεται αυτό. Ο Μπαχτζελή αφήνει μια ευκαιρία στον Τραμπ να αποδείξει ότι. Θα έχουμε πολλά να πούμε τις επόμενες ημέρες και να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Έγινε. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.